Δημοκρατία, πολύ παραστατικά και κάποιος άλλος συνάδελφος, ότι υπάρχει μια συνωμοσία η οποία εδώ φρονώ και θέλω τη γνώμη σας αυτό. Να ζητήσουμε έτσι εν είδη υπομνήματος, υπομνήσεως εις το έψου σουρού, αυτό νομίζω πως είναι το πρέπον, να ελέγξει αν τηρείται η νομοθεσία περί αντικειμενικότητας στην πληροφόρηση. Με μια ευγενική επιστολή που να πει τουλάχιστον ότι το παρατηρήσαμε. Από έτσι. Ορισμένα κανάλια, μην το περιμένετε. Εγώ θέλω την εξής υποσημείωση, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σε κάτι το οποίο αναφέρεται, αν υπάρχει αντικειμενικότητα ή όχι στην είδηση όπως αναφέρεται και περιγράφεται, θα συμφωνούσα. Τώρα, στο ότι κάποιοι δεν το αναδεικνύουν ως είδηση και ουσιαστικά εμείς θέλουμε να το επιβάλλουμε ως είδηση, δεν ξέρω αν πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια παρατήρηση. Στην είδηση που ψευδώς ή διαστρεβλωμένη εμφανίζεται, βεβαίως και να κάναμε όποια παρατήρηση θέλατε. Είδηση. Δεν ξέρω αν ξεπερνάμε όρια λέγοντάς το. Εγώ διαφωνώ. Ειλικρινά, και εγώ να σου πω την αλήθεια, προβληματίζουμε, αλλά έχω τη γνώμη. Εγώ διαφωνώ. Αυτό το θέτω για συζήτηση. Να μην κάνουμε βελτιρίες. Με συγγνώμη. Εγώ το θέτω για προβληματισμό, ξέρετε γιατί. Διότι εντάξει, να ερμηνεύσει ο καθένας ένα γεγονός. Να το παρασιοποιήσει όμως. Η αξιολόγηση της ειδήσεως. Δεν μπορούμε να. Νομίζω υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν καλύτερα από μένα να μιλήσουν γι' αυτό. Αλλά εγώ με τις γνώσεις μου, τις λίγες, νομίζω ότι την αξιολόγηση μιας ειδήσεως, ως μεγάλης, ως μικρότερης ή όχι. Και την παρασιόπηση. Λοιπόν, ας πει κυρία Καβαδία, ως επισήμανση μπορεί να σταλεί, κύριε Νικολόπουλε, ναι, παρακαλώ. Ως επισήμανση προς το ΕΣΟΥΡΟΥ ότι παρατηρήσαμε ως Εξεταστική Επιτροπή ότι αποσιωπήθηκε το γεγονός και μέχρι εκεί. Συμφωνείτε σε αυτό? Δεν εγκαλούμε κάποιον, απλώς λέμε ως γεγονός. Κύριε Πρόεδρε, μια και εγώ έκανα την πρόταση, να σας πω. Το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει συγκεκριμένα καθήκοντα. Μέσα στα καθήκοντά του λέει ότι παρακολουθεί το πρόγραμμα. Βλέπει πόσο χρόνος διατίθεται μεταξύ των κομμάτων. Βλέπει αν είναι αντικειμενικά. Τα λέει η ιδρυτική του πράξη. Εμείς θα του πούμε λοιπόν αν το έχει δει. Εκείνοι θα κρίνουν. Αν σωστά ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να μην παίζει. Εκείνοι ό,τι θέλετε θα κάντε. Έτσι, μην νομίζετε πως εγώ πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Εκείνοι θα κρίνουν. Το ΕΣΟΥΡΟΥ θα κρίνει. Αν μαζευτεί, αν τους λύσουμε και τα συνταξιοδοτικά. Όχι, όχι. Αλλά να τους δώσουμε τη σύνταξή τους, γιατί είναι και εκείνοι άποροι. Καλώς. Έτσι, μην τους κόβετε η σύνταξη. Τώρα να πω κάτι. Επισήμαστε, καλά το είπατε. Είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω με τον κύριο Γιοργαντά. Διότι η ομερτά είναι ομερτά. Το να μην αναδεικνύεις κάτι που είναι είδηση, να αναφέρει το δικαίωμά τους. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε με το ζόρι, ντε και καλά, να την αναδείξουν. Μπορούμε όμως να κάνουμε αυτό που λέει η κυρία Καβάδια. Επισήμανση, ότι το παρατηρήσαμε. Μπορούμε και εμείς, τίποτα άλλο, να επιβάλλουμε εμείς τώρα στην εφημερίδα ή στο κανάλι να μας αναδείξει. Λοιπόν, βλέπει όλη η Ελλάδα μέσω της Επιτροπής. Δεν το συζητάω. Προχωράμε. Λοιπόν, μην το πιστεύετε από όλα τα κανάλια. Καλυφθήκατε. Καλυφθήκατε. Έχουν και στελέχη. Ωραία, και εγώ το ίδιο σε αυτή την κατεύθυνση γίνουμε. Λοιπόν, άλλο